φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον αθλητικό όμιλο Βουλιαγμένης. Η Βουλιαγμένη μετέχει στη Β κατηγορία Ιψανά και στις 9 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχε 2 νίκες, 5 ισοπαλίες και 2 ήττες. Μαζί μας για να συζητήσουμε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής και για την Βουλιαγμένη έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Σωτήρη Κατράνα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και περισσότερα της Ιψανά που συμμετέχουμε. Με ευκαιρία της καινούργιας χρονιάς να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Και εύχομαι γρήγορα να μας επιτρέψουν οι ειδικοί να ξαναβρεθούμε στους αγωνιστικούς χώρους και να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Ωραία. Κόουτσε, ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε για την ομάδα. Μαζί με τον κόουτσε έχουμε και τον αρχηγό της Βουλιαγμένης, τον Βαγγέλη Κουκουνασούλη. Καλησπέρα από μένα. Να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα και ασφάλεια. Και εγώ μαζί με τη σειρά μου τον κόσμο θέλω να ευχηθώ γρήγορα πάνω στους αγωνιστικούς χώρους γιατί είναι αυτό που αγαπάμε και θέλουμε να κάνουμε. Κόουτς, να ξεκινήσω με τον αρχηγό, γιατί είναι ο ποδοσφαιριστής. Ναι. Να το ρωτήσω πώς είναι τώρα χωρίς ποδόσφαιρο, η ζωή χωρίς ποδόσφαιρο. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Είμαστε τώρα, μετράμε 3 μήνες χωρίς να μπορούμε να πατήσουμε στο γήπεδο, σε αυτό που αγαπάμε, σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Σε αυτό που γεμίζει τη μέρα μας. Η αλήθεια είναι ότι μας λείπει πάρα πολύ και κάνω μια έκκληση όσο περνάει από το χέρι τους υλικούς να μας επιτρέψουν όσο δυνατόν γρηγορότερα να αρχίσουμε τουλάχιστον τις προπονήσεις, να βρεθούμε πάλι με τους φίλους μας και τις συμπαίκτες μας και να αρχίσουμε σιγά σιγά να επανερχόμαστε στην πραγματικότητα. Βαγγέλη, είσαι υπέρ το να διεξαχθούν τα πρωταθλήματα? Φυσικά και υπέρ. Δεν θεωρώ ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων επειδή τηρούμενων των αναλογιών, έτσι, δηλαδή να τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τουλάχιστον στην ομάδα μας από την αρχή της σεζόν, από τον Αύγουστο που ξεκινήσαμε, τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας. Θέλουμε να ξεκινήσει. Δεν πιστεύω ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι ένας παράγοντας που θα οδηγήσει σε έξαρση των κρουσμάτων. Αντίθετα, θα βοηθήσει τόσο πιο πολύ στον ψυχολογικό τομέα των αυτών, γιατί πραγματικά νιώθουν σαν θηρία στο κλουβί. Coach. Και εμένα η γνώμη μου είναι ότι έχουμε υποχρέωση να βρούμε τη λύση και τον τρόπο με τον οποίο θα επιστρέψουμε στα γήπεδα. Και εγώ είμαι υπέρ της προτεραιότητας της ανθρώπινης ζωής, όπως λένε οι ειδικοί και όπως λέει η κυβέρνηση, να μην ασκήσουμε πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ξεκινώντας τα πρωταθλήματα, ικανοποιώντας όλους εμάς. Σαν μια αιστεία μετάδοση του κορονοϊού, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο μπορεί να φέρει μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι πολύ σεβαστή άποψη των ειδικών, πάντα αυτούς εμπιστευόμαστε, άσχετα τι θέλουμε εμείς. Όμως, εφόσον η ζωή προχωράει και σε όλη αυτή την κατάσταση της πανδημίας βρισκόμαστε κοντά στον ένα χρόνο, προστατεύουμε τη σωματική υγεία, αλλά σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει η ψυχική υγεία όλων των ανθρώπων σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό δεν είναι πολύ καλό, γιατί μετά από αυτή την εμπειρία της πανδημίας μπορεί να υπάρξουν άλλες πτυχές της ανθρώπινης φύσης που θα είναι ανεπανόρθωτες. Οπότε πρέπει, εφόσον η ζωή προχωράει, να βρούμε τον τρόπο να επιστρέψουμε ασφάλεια στα γήπεδα. Τώρα αυτά θα είναι τεστ, θα είναι αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μπει και αυτό το κομμάτι ξανά στη ζωή των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι ένα σοκ για τους ανθρώπους του αθλητισμού να βρίσκονται τόσο καιρό στον καναπέ τους. Σωτήρη, εσείς τηρήσατε το υγειονομικό πρωτόκολλο μέχρι τη διακοπή του πρώτου. Είμαστε τυχεροί. Βρισκόμαστε σε μια ομάδα η οποία γενικά είναι πάρα πολύ ευέλικτη και έχει αντανακλαστικά σε οτιδήποτε συμβαίνει. Και από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, πριν το lockdown της 11 Μαρτίου πέρυσι, κατευθείαν προσαρμόστηκε, έφερε ειδικό μας, μίλησε, έψαξε τι είναι η καινούργια απειλή. Γινόταν απολυμάνσεις, με βάση τα τετραγωνικά διαχειριστήκαμε το χώρο και αυτούς που μπαίνανε και αυτούς που βγαίνανε και τις ώρες των προπονήσεων έτσι ώστε να μην υπάρξει συγχρονισμός σε καμία περίπτωση.
Και επειδή χρησιμοποιούμε και μόνοι μας όλο αυτό το τεράστιο αθλητικό κέντρο, βρήκαμε τις λύσεις και μέχρι τώρα, ενώ είχαμε μεγάλη μαζικότητα στις προπονήσεις και μετά, κατευθείαν μετά το πρώτο lockdown, δεν έχουμε δόξα τω Θεώ αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα ούτε στις ακαδημίες ούτε στο αγγλικό με κάποιο κρούσμα. Βεβαίως και τηρούνται όλοι οι κανόνες και είναι στο πλευρό μας και προτεραιότητα των ανθρώπων της διοίκησης η ανθρώπινη υγεία. Βαγγέλη, είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι θα ξεκινήσει η αγωνιστική δραστηριότητα. Πιστεύεις ότι αν μέχρι τα μέσα του Φλεβάρη ή προς τα τέλη Φλεβάρη δεν έχει δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη πρώτων των προπονήσεων, γιατί σίγουρα θα χρειαστείτε κάποιο χρονικό διάστημα πριν ξεκινήσουν οι αγώνες. Πιστεύεις ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να διεξαχθεί το πρωτάθλημα? Το πιο θλιβερό από όλα είναι η αβεβαιότητα. Δεν έχει δοθεί σε εμάς και σε όλους τους ανθρώπους του αριστερικού ποδοσφαίρου ένα χρονοδιάγραμμα πότε δηλαδή μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι, μέχρι πότε μπορούμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημά μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σίγουρα εμείς οι αθλητές θα χρειαστούμε μια περίοδο προετοιμασίας, μήνυ προετοιμασίας τουλάχιστον, γιατί ο χρόνος στενεύει. Δεν θα μπορούμε να έχουμε 1,5 μήνα προετοιμασία όπως κάνουμε το καλοκαίρι. Αλλά σίγουρα 2 εβδομάδες προετοιμασίας θα χρειαστούν για να υπάρχει μια επανένταξη σιγά-σιγά στους ρυθμούς που είχαμε πριν το lockdown. 3 μήνες απραγές είναι πάρα πολύ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό ο καθένας μας προπονείται ατομικά, ερχόμαστε στο γήπεδο, στο στίβο, κάνουμε τα τρεξίματά μας, αλλά αυτό δεν μας φτάνει πράγματα. Θέλουμε να μπούμε μέσα στο χορτάρι, να πατήσουμε το γήπεδο μας και να παίξουμε την μπάλα μας. Πόσο χρονικό διάστημα, Βαγγέλη, πιστεύεις ότι χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής ώστε να είναι έτοιμος να ξαναξεκινήσει να αγωνίζεται? Μετά από 3 μήνες... ώστε να μην έχεις κίνδυνο τραυματισμού. Εγώ θεωρώ ότι θα χρειαστούν 6 εβδομάδες προετοιμασίας. Απλά το θεωρώ ακατόρθωτο να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τα χρονικά περιθώρια στελέχουν. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο. Οπότε θεωρώ με 2 εβδομάδες να μπορέσουμε ξανά να πούμε σε αυτές προπονήσεων τουλάχιστον και να τρέξουμε αυτό. Coach, είμαστε στα τέλη Γενάρη και μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια απόφαση για έναρξη αγωνιστικής δραστηριότητας. Πραγματικά αυτό είναι πρωτόγνωρο που συμβαίνει, διότι μια πανδημία άγνωστη και στους ειδικούς και στον κόσμο του ποδοσφαίρου έχει δημιουργήσει αυτή την έλλειψη χρονοδιαγράμματος, η οποία μας φέρνει και σε πολύ πρωτόγνωρες καταστάσεις διαχείρισης από τη πλευρά σαν προπονητές. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, τα παιδιά δείξαν διάθεση να μείνουν σε μια καλή φυσική κατάσταση ατομική με την έναρξη της απαγόρευσης. 2-2, 3-3, να κάνουν το αερόβιό τους, να κάνουν την ενδυνάμωσή τους. Βέβαια, όλο αυτό όμως για να αποφασίσουμε το πρόγραμμα, το ατομικό τους, μια συντήρηση. Στην αρχή πιστεύουμε ότι θα επανέλθουμε γρήγορα. Όσο περνάει ο καιρός και δεν υπάρχει το χρονοδιάγραμμα, αρχίζουμε και εμείς οι προπονητές στο καθημερινό πρόγραμμα που καταρτίζουμε να προβληματιζόμαστε τι περίοδος είναι η περίοδος που θα επανέλθουμε, που θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε μια επανένταξη, που θα χρειαστεί να κάνουμε μια προπόνηση μεταβατική για να περιμένουμε την επόμενη σεζόν. Όλο αυτό λίγο πέρα από το πρωτόγνωρο του περιεχομένου της προπόνησης δημιουργεί και μια ψυχική κούραση σε όλους μας και στα παιδιά περισσότερο. Και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν δίνοντας διάφορα κίνητρα στο κομμάτι ατομική φυσική κατάσταση. Κάνουμε επίκληση στο φιλότυπο των αθλητών ότι είναι αθλητές της επόμενης ημέρας και πρέπει ήδη να διατηρήσουν τον εαυτό τους σε καλό επίπεδο για να μπορούν να επανέλθουν και να συνεχίσουν να το ευχαριστηθούν για αυτό που κάνουν όταν το επιτρέψουν οι ειδικοί. Αλλά σίγουρα, αν υπήρχε μια προοπτική και ένα χρονοδιάγραμμα, θα μπορούσε να δώσει ψυχολογική όθηση και κίνητρο σε όλους να δουλέψουν ατομικά και να μπορέσουν να επανέλθουν και να κερδίσουν ένα κομμάτι επανένταξης όταν επιτραπεί η προπόνηση να ξεκινήσουν κατευθείαν δηλαδή με μαζικές προπονήσεις. Coach, μιλάς με τα παιδιά,
Τα παιδιά, όπως και ο Βαγγέλης, θέλουν να παίξουν ή και με τους γονείς των παιδιών στην των τμήματων υποδομής. Τι εισπράττεις, coach? Τα παιδιά της ομάδας θέλουν πάρα πολλά. Παίξουν είναι παιδιά που δεν παίζουν τυχαία εδώ. Έχουμε ποδοσφαιριστές, η φιλοσοφία μας δεν είναι ποδοσφαιριστές με μεταγραφές και διαπραγματεύσεις κάθε χρόνο. Είναι παιδιά που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και που ταιριάζουν τη φιλοσοφία μας και εμείς αγαπάμε αυτό πάρα πολύ που κάνουμε. Όχι μόνο οι προπονητές που είναι η δουλειά μας και οι άνθρωποι της διοίκησης του ομίλου το κάνουν με πολύ χαρά και πολύ αγάπη. Έτσι και οι ποδοσφαιριστές που είναι ερασιτέχνες, το αγαπάνε πάρα πολύ. Έχουν καθημερινή επικοινωνία και για την προπόνηση και στην ατομική και για τις εξελίξεις. Και αν χρειάζονται κάτι σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι και άνθρωπος, δεν είναι ένα εργαλείο όταν έχουν πρωτάθλημα να τον φέρουμε εδώ να κερδίσει, να γίνουμε εμείς καλοί προπονητές και η διοίκηση πετυχημένη. Είναι και ένας άνθρωπος που έχει καθημερινές ανάγκες. Και αυτή την περίοδο μπορεί να έχει περισσότερες από άλλες φορές σε άλλους τομείς της ζωής του. Είμαστε δίπλα του, μιλάμε καθημερινά, είμαστε πρόθυμοι να τον βοηθήσουμε και σίγουρα αυτό που αποπνέει από κάθε συζήτηση είναι η ανυπομονησία να μπουν να παίξουν ομαδικά μέσα στο γήπεδο. Γιατί εντάξει και η ατομική άθληση και η ενδυνάμωση πλέον έχει αρχίσει λίγο να γίνεται ανάγκη ξανά το ομαδικό και η μπάλα σαν επίκεντρο της προπόνησης. Βαγγέλη, πριν την έναρξη τη σεζόν, ποιον στόχο θέσατε ως ομάδα για το φετινό πρωτάθλημα? Φέτος η ομάδα έκανε αλήθεια αλλαγή προπονητή, πριν τα ενία ο coach από εδώ. Στόχος της ομάδας ήταν η ατομική και η ομαδική βελτίωση των αθλητών. Δεν υπήρχε ορεθετημένο στόχος ας πούμε άνοδος, πανανονίκα, τέτοια, απλά η ομάδα θέλει να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Αλλά ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση μας σαν ομάδα και, αυτό που δείχνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Καλές εμφανίσεις. Να κάνουμε καλές εμφανίσεις. Και να έχουμε καλή χημεία μέσα στο αποδυτήριά μας. Αυτό το δεύτερο σκέλος που έχουμε πετύχει, όλα τα παιδιά είμαστε μια παρέα, είμαστε φίλοι και σιγά σιγά βελτιωνόμαστε και στον αγωνιστικό χώρο για να πετύχουμε αυτό το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Εκτός από τα δύο παιχνίδια που κερδίσατε, είχατε 5 ισοπαλίες και 2 ήττες. Από τις 5 ισοπαλίες μπορούσε κάποιο παιχνίδι να το είχατε κερδίσει? Σταθήκατε άτυχοι σε κάποιο παιχνίδι? Δεν θα σταθώ στο παράγοντα τύχη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι νιώθαμε καλύτερα σε αυτά τα παιχνίδια που φέραμε ισοπαλία. Πατούσαμε καλύτερα στο γήπεδο από τον αντίπαλο. Όμως δεν καταφέραμε να μετουσιώσουμε τις φάσεις που θέλουμε σε γκολ. Με αποτέλεσμα να μην καταφέρουμε να κερδίσουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καιρός πέρναγε και η ομάδα έλειξε καλύτερα. Οι παίκτες δημιουργούσαν μια χημεία μεταξύ τους και βγαίνουν από αυτοματισμού μέσα στο γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι αν παίζαμε τώρα η ομάδα θα προσθέσουν πολύ καλύτερη. Και στο δεύτερο γύρο θα βάζει περισσότερους πόντους από ό,τι είχε τώρα. Και θα τερματίζει πιο ψηλά στην βαθμολογία. Σωτήρη, είσαι ένα παιδί της Βουλιαγμένης. Ήσουν ποδοσφαιριστής για αρκετά χρόνια. Ήσουν συνέχεια στα τμήματα υποδομής και τώρα μπαίνεις μπροστά, επικεφαλής του ανδρικού τμήματος. Ήρθα σαν ποδοσφαιριστής πριν 13 χρόνια. Η ομάδα βρισκόταν στο γάμο τοπικό, αλλά υπήρχαν προοπτικές και τα είχε και για κάτι καλύτερο. Ήρθα σε μια περίοδο που εγώ προσωπικά, ενώ το ποδόσφαιρο ήταν πάντα προτεραιότητα και το αγαπούσα πάρα πολύ, ήρθα σε μια περίοδο που μετά από έναν τραυματισμό το ποδόσφαιρο το έβλεπα λίγο διαφορετικά και τι θα ήρθα με το σκοπό να βρω μια ομάδα να το ευχαριστηθώ και να προσπαθήσω να ξεπεράσω τον τραυματισμό που είχα στο γόνατό μου και να παίξω να το ευχαριστιέμαι. Ωστόσο από την πρώτη στιγμή που ήρθα... Να σε διακόψω, αν δεν ήταν ο τραυματισμός θα συνέχιζες να αγωνίζεσαι. Ναι. Το DNA μάλλον της ομάδας, γιατί όπως έρχεται εδώ πέρα θέλει να μείνει πάντα. Δηλαδή αυτό που έχω διαπιστώσει τόσα χρόνια είναι ότι δεν έρθει κάποιος και να φύγει απογοητευμένος από αυτή την ομάδα. Το DNA και η φιλοσοφία αυτής της ομάδας είναι τέτοιες συνθήκες οι οποίες όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο δεν μπορούν να αποχωριστούν αυτή την ομάδα.
Και από την πρώτη προπόνηση που έκανα, κατάλαβα ότι ήταν μια ομάδα που έχουν κάνει να το αγαπήσω ακόμα περισσότερο. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστή στα χρόνια που έπαιξα. Καταφέραμε να ανεβούμε στην πίτα κατηγορία που βρισκόμαστε τώρα. Και παράλληλα άρχισα να προπονώ τα τμήματα στις υποδομές. Περνώντας όλα τα ηλικιακά γκρουπ τόσα χρόνια, έφτασε κάποια στιγμή στην αντική ομάδα να έχω παιδιά που είχαν ξεκινήσει μαζί μου. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο να τους ανταγωνιστώ και ο τερματοφύλακάς μου που παίζει φέτος μαζί με τον Τόλι, ο μικρός ο Βασίλης, ήταν παιδί που ξεκίνησε μαζί μου το ποδόσφαιρο. Αποφάσισα να μην αγωνίζομαι, να είμαι μόνο στο τμήμα της υποδομής δύο χρόνια και στην αντρική ομάδα σαν συνεργάτη στο προπονητικό team πέρι, πρόπερση του κ. Καπίλη και πέρυσι του κ. Κωνσταντίνου. Και φέτος έγινε η πρόταση από με εισήγηση του κ. Μανώλη Καπίλη, του τεχνικού διευθυντή που συνεργαστήκαμε τα τελευταία χρόνια ως ποδοσφαιριστής με προπονητή. Έκανε την εισήγηση να είμαι εγώ ο επόμενος προπονητής της Βουλιαγμένης. Μια πρόταση που η διοίκηση δέχτηκε με μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένας, στο σημείο αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω όλους που τόσα χρόνια σαν ποδοσφαιριστής, σαν προπονητή υποδομών και τώρα σαν προπονητή της αντρικής ομάδας. Πέρα από το κάνουν σε όλους και η φιλοσοφία τους, ειδικά σε μένα έχουν δείξει μεγάλη γενναιοδορία σε ένα χώρο που είναι εφήμερος και δύσκολος, ειδικά για το επάγγελμα του προπονητή. Έχω εισπράξει απίστευτη στήριξη και απίστευτη πίστη σε μένα, σε σημείο που οι μοναδικές μου σκέψεις και οι μοναδικοί μου ενδιασμοί να αναλάβω την αντρική ομάδα ήταν καθαρά θέματα ευθύνης. Αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ σε αυτό που μου αναθέτουν με την έννοια ότι πιστεύουν πάρα πάρα πολύ σε μένα. Και τους ευχαριστώ όλους αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι είναι φυσιολογική εξέλιξη για έναν ποδοσφαιριστή που αγαπάει το ποδόσφαιρο να ξεκινάει ως προπονητής υποδομών και εφόσον υπάρχουν τέτοιες ομάδες με τέτοια φιλοσοφία και εκτιμάνε τη δουλειά του και του δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσει να προχωράει στην αντρική ομάδα. Και κάθε μέρα προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος και να εξελίσσομαι και σαν άνθρωπος και σαν προπονητής για να μπορέσω να προσφέρω μια ηθική αμοιβή σε αυτούς τους ανθρώπους και καλύτερες τιμές στο σύλλογο που το αξίζει. Βαγγέλη, είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος, ο αρχηγός της ομάδας. Θέλω εσύ να μας παρουσιάσεις το ρόστερ της Βουλιαγμένης. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας, η αμυντική γραμμή, η επιθετική, τα αστέρια της ομάδας, τα κανόνια, η σκόρερ. Κοιτάξτε, η αστέρια η ομάδα δεν έχει παίκτες. Η ομάδα βασίζεται στο βασικό κορμό της. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα σύνολο που θα είναι δεμένο. Ποιοι είναι οι έμπειροι παίκτες, οι νεαροί παίκτες. Έχουμε απαραίτητα ένα σύνολο με παιδιά που έχουν επαναστάσει από ανώτερες κατηγορίες και νεαρούς παίκτες από τις ακαδημίες μας που τόσα χρόνια τους είχαν κόψει στα τμήματα υποδομών. Στους τερματοφύλακες έχουμε δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες, έναν πολύ έμπειρο τερματοφύλακα επαναστάσει από ανώτερες κατηγορίες, συγκεκριμένα στην ΕΠΣΑ, τον Τόλι, τον Αμπιστόλι, τον Λύρο, και έναν τρομερό ταλέντο 16 χρονών που είναι παιδί της ομάδας, τον Μανώλη του Βασίλη. Είμαι τρομερά ευχαριστημένος από το δίδυμο τερματοφυλάκων που έχουμε στην ομάδα μας και βάσει θέσεις, γιατί παίζω και πολύ σημαντικός και έχω εμπιστοσύνη στον τερματοφυλάκά μου. Γενικά, στο ρόστερ, στην αμυντική μας γραμμή, είμαι εγώ, όπως είπα, ο Θοδωρής Κωστόπουλος, και ένα παιδί που ήρθε τώρα τελευταία στην ομάδα μας που και αυτός έχει παραθέσει από ανώτερη κατηγορία, ο Στέφανος Τσιλιανίδης. Δεξί και αριστερό μπακ, η ομάδα βασίζεται στους νεαρούς παίχτες από την Ακαδημία της. Παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά το 2001 και είναι πάρα πολύ νεαροί και πολύ ταλαντούχοι. Τον Άγγελο του Σιγκούνα, τον Ρόμι. Δεν θέλω να δικήσω κανένα και να ξεχάσω κανένα παιδί. Αλλά από τη μέση και μπροστά έχουμε έμπειρα παιδιά με πολύ ταλέντο και παραστάσεις. Είναι ο Κυριάκος Σαμαράς, είναι ο Τσακίρης ο Γιώργος, είναι ο Αλέξανδρος ο Μπίνας, είναι ο Αντρέας ο Γεωργακόπουλος. Και στην επιθετική μας γραμμή είναι ο Αντρέας ο Πετρίτσης, είναι ο Γιώργος ο Σπυρόπουλος,
Είναι ο David Μπράντι, ένα νέο παιχνίδι με πολύ ταλέντο. Και είναι και πολλά άλλα παιδιά από τα οποία τώρα μπορεί και να ξεχνάω αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να τα νικήσω. Βαγγέλη, είστε μια παρέα. Έχετε δέσει. Όπως ακριβώς το είπατε, τα πολιτήρια μας είναι εξαιρετικά. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας, δεν υπάρχουν τριβές, δεν μαλώνουμε ποτέ σχεδόν μεταξύ μας. Είναι μια τέλεια προπόνηση. Στο φανταστικό γήπεδο που είδατε κι εσείς, ναι. Σε εγκαταστάσεις που η ομάδα μας έχει δώσει τα πάντα. Με τη διοίκηση έχουμε τρομερές σχέσεις, με τον τεχνικό μας διευθυντή τον κύριο Καπίλη, με τον γενικό έργο τον κύριο Δάρλα. Είμαστε σε πάρα πολύ, σε πάρα πολύ καλό δρόμο και χτίζουμε τώρα μια ομάδα που θεωρώ, είναι την δική μου γνώμη, ότι την επόμενη χρονιά θα πρωταγωνιστήσει. Όταν με το καλό και όλα ξεκινήσουμε τις αγωνιστικές δραστηριότητες. Σωτήρη Βουλιαγμένη είναι ένα ερασιτεχνικό σωματείο, όμως λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα. Όπως διαπιστώσατε και εσείς και μου είπατε από τη στιγμή το διαπίστω. Που πήγατε στο αθλητικό κέντρο μέχρι το γραφείο μας, η Βουλιαγμένη είναι ερασιτεχνική όσον αφορά την ετοιμολογία της λέξης. Δηλαδή έχει ανθρώπους, εραστές της τέχνης, εραστές του ποδοσφαίρου, αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Στο λειτουργικό κομμάτι δεν είναι δυστυχώς δεν είναι καθόλου ερασιτεχνική ομάδα. Είναι μια ομάδα που το πρωί έχει στο οργανωτικό κομμάτι 3 και 4 άτομα για να τρέχουν τις ακαδημίες και τις υποχρεώσεις της αντρικής ομάδας. Έχει καταρτισμένη γραμματεία 2 ατόμων που ασχολείται με τον ηλεκτρονικό τύπο και την ενημέρωση όλων των έντυπων μέσω και του site και των social media. Έχει 2 ανθρώπους στη διοίκηση οι οποίοι με ανιδιοτέλεια προσφέρουν ό,τι μπορούν στους ποδοσφαιριστές και στους ανθρώπους που δουλεύουν στην ομάδα με απέτηση και αντάλλαγμα το μοναδικό να αγαπάνε τη φανέλα που φοράνε. Όσες φορές μας κάνουν διάφορες εκδηλώσεις και συνεισφιάσεις για να μαζευτούμε και να εμφανιστούν από τις ίδιες φορές που εμφανίζονται για να μας μιλήσουν, η εισαγωγή τους είναι ότι θέλουμε να αγαπάτε τη φανέλα που φοράτε για να το ευχαριστούν και αυτοί να βλέπουν μια εξέλιξη, μια βελτίωση της ομάδας και μια ατομική προσπάθεια. Να μου αναφέρεις ποιος είναι ο πρόεδρος της ομάδας. Ο πρόεδρος της ομάδας είναι ο Γιάννης Ασλανίδης, πρόεδρος όλου του ομίλου. Όπως ξέρετε, ο Βουλιαγμένης δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, είναι τένις, μπάσκετ, είναι στίβος, είναι βόλεϊ, είναι και ποδόσφαιρο. Πρόεδρος όλου του ομίλου είναι ο Γιάννης Ασλανίδης, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια τα τελευταία 3 χρόνια να φτιάξει έναν όμιλο πρότυπο, αφιερώνοντας, πιστεύω, υπερβάλλοντας, αφιερώνοντας όλη τη ζωή σε αυτό. Σε σημείο που δεν ασχολείται με κάτι άλλο. Στο ποδόσφαιρο, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, η κύριοι Μπέτας Κωνσταντίνος, παλιός πρόεδρος της προοδευτικής, και ο κύριος Μανώλης Νικολάου, που ήταν παλιός πρόεδρος και του Αραβούλας και της Βάρης, είναι 2 άνθρωποι που έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στις αποφάσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος, σε συνεργασία πάντα με τον κύριο Μανώλη Καπίρη. Και όλο αυτό μαζί το κράμα αυτών των ανθρώπων δημιουργεί τέτοιες συνθήκες δουλειάς στον προπονητή και στους παίχτες, οι οποίες είναι αξιοζήλευτες πιστεύω και πολύ δύσκολο να τις βρει σε κάποιο άλλο ερασιτεχνικό σωματείο. Οι παροχές που έχουμε και εμείς σαν προπονητές, η κάλυψη αγώνων με βίντεο, η αίθουσα προβολής τους, το γυμναστήριο που εξοπλίστηκε κάτω στα αποδυτήρια, η ανακατασκευή του γηπέδου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, ο οποίος από την επιλογή του και μετά είναι δίπλα στην ομάδα και όπως μου είπατε, δουλευτήκατε εσείς από την αλλαγή στο αθλητικό κέντρο, η οποία είναι δικιά του πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον κύριο Ασλανίδη, όλη αυτή η ανακατασκευή. Που είναι σε άριστη κατάσταση. Όλη αυτή είναι προσωπικά του κυρίου Κωνσταντέλου, του δημάρχου μας και του κυρίου Ασλανίδη η συνεργασία αυτό το αποτέλεσμα που δεν έχει ταβάνει ακόμα γιατί θα συνεχίσουν να εξυγχρονίζουν αυτό το σχολείο της περιοχής. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια ομάδα που δεν αισθάνεσαι ερασιτέχνης. Αισθάνεσαι είσαι επαγγελματίας. Αν μου επιτρέπετε να πάρω και εγώ μια πάσα από τον Κώστα, θέλω να ευχαριστήσουμε και σαν ποδοσφαιριστές μέσα από αυτό το μέσο. Τη διοίκηση της ομάδας για όλους και όλους αυτούς τους λόγους που σας είπε ο coach, μας έχει δώσει τα πάντα από την πρώτη μέρα που... Βαγγέλη, είσαι 3 χρόνια... Εγώ είμαι στον 3ο χρόνο. Από την πρώτη μέρα που έχω έρθει πριν 2,5 περίπου χρόνια, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από το σύλλογο. Ό,τι μου έχει υποσχεθεί, μου το έχει δώσει και με το παραπάνω. Όπως και στα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας, ειδικά φέτος
όμως γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια από αυτούς τους ανθρώπους, ώστε εμείς οι ποδοσφαιριστές πραγματικά να έχουμε τα πάντα γινόμαστε επί τίποτα και να νιώθουμε επαγγελματίες όσο αυτό γίνεται. Το κάναμε μέσω μιας ανακοίνωσης πριν ένα μήνα περίπου. Το αθλητικό τμήμα ευχαρίστησε τη διοίκηση και τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Και θα ήθελα να το κάνω και εδώ πέρα. Εγώ είμαι στην καρδιά τους, ευχαριστούμε για όλα μας έχουν, όσο αυτό που μας έχουν δώσει. Coach, είσαι ευχαριστημένος. Σίγουρα δεν θα είσαι ικανοποιημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας. Κοιτάξτε, οι πέντε ισοπαλίες. Κοιτάξτε, είναι μια χρονιά η οποία είχα δίπλα μου τον κύριο Μανώλη Καπίδη, τον τεχνικό διευθυντή, σε όποια επιλογή έκανα. Μου είπε ότι εσύ θέλω να ξεκινήσει την ομάδα με τη φτιάξη όπως θες. Εγώ είμαι δίπλα σου λειτουργικά. Και όντως με στήριξε σε όλες τις επιλογές. Όπως και ο ίδιος μου είπε ότι ξεκινήσαμε πολύ να μην κορώστε, αποφασίσαμε από κοινού με τον κύριο Μανώλη να είμαστε λίγο φέτος πολύ προσεκτικοί στα παιδιά που θα έρθουν. Και για τον λόγο αυτό όλη η προετοιμασία, ενώ ξεκινήσαμε 27 Ιουλίου, όλη η προετοιμασία γύρισε περισσότερο με παιδιά των ακαδημιών μας. Πήγε πολύ καλά η προετοιμασία. Τα παιδιά των ακαδημιών βελτιώθηκαν. Κάποια παιδιά δείξαν ότι αξίζουν να πάρουν την ευκαιρία στην μεταλλική ομάδα και όπως την πήρανε. Ωστόσο, παίζοντας τον αγώνα και πέρα τις δύο πρώτες τρεις αγωνιστικές, είχαμε δύσκολο πρόγραμμα. Καταλάβαμε ότι χρειάζονται αυτά τα νέα παιδιά. Ο κ. Καπίλης, πιο έμπειρος από μένα, το είχε δει από την αρχή της σεζόν, ότι αυτά τα παιδιά χρειάζονται δύο-τρεις ακόμα από τους φεριστές δίπλα τους με παραστάσεις, οι οποίοι πραγματικά από το που αποκτήθηκαν, μιλάμε για μια διαφορετική ομάδα τις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές. Τις πέντε τελευταίες αγωνιστικές. Μέχρι την τέταρτη αγωνιστική πηγαίναμε καλά, δουλεύαμε, βγαίναμε πράγματα στο γήπεδο, υπήρχε μια εξέλιξη, μια βελτίωση ατομική όλων των παιχτών. Όμως δεν μπορώ να πω ότι ήμασταν άτυχοι παρά το γεγονός ότι αυτό έδινε προς τα έξω το αποτέλεσμα, διότι η τύχη θέλει και ικανότητα και δεν ήμασταν έτοιμοι. Τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, πραγματικά η ομάδα έπαιξε το ποδόσφαιρο σε πολύ καλό βαθμό, το ποδόσφαιρο που μας αρέσει όλους εδώ και είναι η στόχος μου να το βελτιώσω και να το παλιώσω σαν αγωνιστικό στήριο της ομάδας. Κυριαρχήσαμε τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές εντός και εκτός όπου αγωνιστήκαμε. Είχαμε υψηλά ποσοστά κατοχής, με πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας, τριγωνικές σχέσεις, πολύ καλές, πολλές τελικές προσπάθειες. Οι ισοπαλίες θα μπορούσαν να ήταν νίκες, αλλά δεν στέκομαι εκεί, διότι αν αναλογιστούμε το χρονικό σημείο στο οποίο ήρθαν τα παιδιά που έκαναν τη διαφορά και πώς πήγε η προετοιμασία, όλα έχουν την εξήγησή τους και δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα τυχαίο στο ποδόσφαιρο. Αν συνέχισε το πρωτάθλημα από εκεί που διακόπτηκε, θεωρώ ότι συνεχίζοντας να δουλεύουμε με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια διάθεση, γιατί παίζει ρόλο και η διάθεση και όταν εισέβαλε αυτή τη διάθεση ότι η ομάδα κάθε αγωνιστική δεν έπαιρνε αυτό που της άξιζε, αλλά δεν υπήρχε καμία νοησημυρία και υπήρχε συνέχεια κίνητρο επιτέλους και πίστη να καταφέρουμε και βαθμολογικά να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Πιστεύω ότι η ομάδα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα βαθμολογικά. Ωστόσο, δεν θα πει αυτό ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε στην έκτη θέση ισοβαθμώντας με τη νίκη Δροσιάς σε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, έχοντας βγάλει δύσκολο πρόγραμμα και με έξι μικρούς να αγωνίζονται τις ακαδημίες. Πάρα πολλά λεπτά χρόνο συμμετοχής. Παιδιά τα οποία στην αρχή της χρονιάς λέγαμε μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα, και όμως με τη δουλειά τους και με τη στήριξη που τους παρέχουν και οι άνθρωποι της διοίκησης και όλους από το προπονητικό team, δείξαν ότι μαζί με τα καινούργια παιδιά πρέπει φέτος να βάλουμε τις βάσεις για να αρχίσει η ομάδα από την επόμενη σεζόν να πρωταγωνιστεί και όχι μόνο να πρωταγωνιστεί στην ανυπαρξία ή στην τύχη ή με μεταγραφές, να πρωταγωνιστεί καθιερώνοντας ένα αγωνιστικό στυλ, παίζοντας ποδόσφαιρο και κυριαρχίας και αξιοποιώντας τα παιδιά των ακαδημιών της. Βαγγέλη, από τις 9 ομάδες που αντιμετωπίσατε, ποια ήταν η καλύτερη ομάδα ή ο πιο δύσκολος αντίπαλος? Η ομάδα θεωρώ ότι ο Ναό Κερατέας που βρίσκεται στην κορυφή και της βαθμολογίας. Βέβαια, σε εκείνο το παιχνίδι εμείς ήμασταν ανέτοιμοι ακόμα, όπως είπε ο coach. Δεν είχαν έρθει ακόμα 2-3 παιδιά που αποκτήθηκαν αργότερα. Ήταν πρώτη αγωνιστική. Θεωρώ, όχι το αποτέλεσμα, αλλά το έρθος του σχόλου λίγο άδικο.
Παρ' όλα αυτά ήταν μια ομάδα που ήταν καλή σε όλες τις γραμμές της. Ήξερε τι ήθελε μέσα από τον αγωνιστικό χώρο και είναι δίκαια στην κορυφή της βαθμολογίας. Μετά, σαν ομάδα, ξεχώρισα και τον Γέρακα, ο οποίος δουλεύει πολλά χρόνια με τον ίδιο προπονητή και φαίνεται μια πολύ δουλεμένη ομάδα και πολύ αξιόλογη ομάδα. Αυτές τις δύο ομάδες θεωρώ καλύτερες, χωρίς να έχω την πλήρη εικόνα, γιατί δεν παίξαμε όλες τις αγωνιστικές με όλους τους αντιπάλους της κατηγορίας. Και την άποψή σου για το πρωτάθλημα της Β' Ιψανά. Στην πρώτη θέση, όπως ανέφερες, είναι ο Κεραυνός Κερατέας, μετά είναι ο Πρωτέας Παλιάς Φωκέας και στην τρίτη θέση είναι μια νεοφώτιστη στη Β' κατηγορία, ο Ολυμπιακός Βάρης. Ποιες ομάδες μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος ξεχώρισες? Όπως είπες, στον Κεραυνό Κερατέας. Ο Κερατέας και ο Γέρακας. Τώρα δεν έχουμε παίξει ακόμα με τον Πρωτέα Παλιάς Φωκέας και τον Ολυμπιακό Βάρης. Σίγουρα για να είναι σε εκείνες τις θέσεις βαθμολογίας παίζουν καλό ποδόσφαιρο και έχουν πάρει καλά αποτελέσματα. Θεωρώ το πρωτάθλημα αρκετά ανταγωνιστικό, καλύτερο από πέρυσι. Μπορεί να μειώθηκαν οι ομάδες, αλλά αυτός λειτουργήσε και ευεργετικά, δηλαδή βλέπουμε πιο δυνατά μάτς, πιο ανταγωνιστικά φέτος. Και θεωρώ ότι γενικά θα βελτιώνεται η Ψανά σαν κατηγορία, γιατί λειτουργεί σε καλά πρότυπα και θα θεωρώ ότι είναι μια καλή κατηγορία για να παίξει. Το επίπεδο, Βαγγέλη, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην Ανατολική Αττική. Είναι ανεβασμένο το επίπεδο? Αυτό θεωρώ. Σας είπα και πριν ότι από πέρυσι και πρόπερσι έχει ανέβει, δηλαδή. Έχει ανέβει το επίπεδο σε ομάδες που παίζουν σε αυτήν την κατηγορία. Υπάρχουν και άλλες ομάδες από τη δική μας που λειτουργούν σε, ας πούμε, επαγγελματικά πρότυπα και φαίνεται αυτό στο επίπεδο. Και θεωρώ ότι το επίπεδο είναι ανεβασμένο. Κόψε την άποψή σου για την Β' Ιψανά. Θεωρώ ότι η Β' Ιψανά τα τελευταία 3 χρόνια δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση την κατηγορία στην οποία ήρθα και αγωνίστηκα εγώ πριν 12 χρόνια. Μια κατηγορία τότε πολύ υποβαθμισμένη, που ποδοσφαιριστές προτιμούσαν να αγωνιστούν στην ΕΠΣΑ και που χωριά της Νοτιοανατολικής Αθήνας προσπαθούσαν να μαζέψουν ρόστερ για να κατέβουν. Τα τελευταία 3 χρόνια έχει ανεβεί πάρα πολύ το επίπεδο. Όλες αυτές οι περιοχές, κάνοντας μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και επενδύοντας στις ακαδημίες τους με εξειδικευμένους προπονητές, έχουν ανεβάσει πολύ το επίπεδο. Στην Ιψανά πλέον δουλεύουν πάρα πολύ καλοί προπονητές, εξειδικευμένοι, πάρα πολύ έμπειροι. Και προπονητές με γνώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης νεαρών ποδοσφαιριστών. Έχουμε πολλά παραδείγματα ομάδων που αγωνίζονται με νεαρικά ρόστερα από τα πρωταθλήματα υποδομών και οι ίδιοι παίχτες φτάνουν σε 2-3 χρόνια να πρωταγωνιστούν με τις ομάδες τους και να μετέχουν κατηγορίες. Όλο αυτό σε συνδυασμό με κάποιους ανθρώπους που πλέον έχουν προσεγγίσει την Ιψανά και ασχολούνται διοικητικά πιο συστηματικά, πιο υπεύθυνα απέναντι στις ομάδες και τις έχουν οργανωμένες, έχει ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο. Έχει φέρει, όπως είπα και πριν, προπονητές εξειδικευμένους και όλο αυτό δημιουργεί ένα ποδόσφαιρο πλέον που αρχίζει να κερδίζει μεγάλο μερίδιο στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο της Ψανά, θεωρώ. Και όπως βλέπετε, έχει και μεγαλύτερη προβολή τα τελευταία 3 χρόνια. Το φετινό πρωτάθλημα της Β' Ιψανά πιστεύω ότι είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών. Πρώτη φορά είναι 10 ομάδες στην ίδια ταχύτητα. Ακόμα και ο Κεραυνός Κερατέας έχασε από τη νίκη Δροσιάς μέσα στην έδρα του 1-3, που με τη νίκη Δροσιάς είμαστε μαζί στην 6η θέση. Ο Ολυμπιακός Βάρης που είναι στη 2η θέση έχασε στην έδρα του Ροκού, που είναι λίγο πιο χαμηλά στις χαμηλές θέσεις βαθμολογίας βαθμό. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι ομάδες πλέον δουλεύουν σε ένα project ανάλογα με τις δυνάμεις τους, ανάλογα με τη φιλοσοφία τους και παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πρόσωπο, δίνουν αμφίροπο τόνο στο πρωτάθλημα και όλο αυτό μάλλον καλό κάνει στο πρωτάθλημα της Ψανά. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για το πρωτάθλημα της Ψανά είναι πλέον ότι παρακολουθώντας τα ρόστερ και
τα φύλλα από όλες τώρα που ανεβαίνουν και ηλεκτρονικά, βλέπεις ότι όλες οι ομάδες έχουν στραφεί σε νέους παίχτες γηγενείς, όλα τα ρόστερ, ειδικά στον πάγκο, είναι όλοι πάρα πολύ νεαροί ποδοσφαιριστές και επίσης είναι πλήρη τα ρόστερ, δηλαδή σε κάθε αγώνα όλες οι ομάδες έχουν την 20άδα τους. Πολύ σημαντικό. Πριν μερικά χρόνια μιλάγαμε για ένα πρωτάθλημα που μπορούσε να χρησιμοποιήσει να δηλώσει οι 18 ποδοσφαιριστές και στο 13-14 στην Ευσανά αυτές τις κατηγορίες όλες οι ομάδες σταματάνε. Βαγγέλη, πώς περνάς τώρα τον ελεύθερο σου χρόνο, δηλαδή το χρόνο που ερχόσουνα για προπόνηση, που ερχόσουνα στην ομάδα? Κοιτάξτε, δείτε, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί εργάζομαι και μέσα στην καραντίνα, δεν ήμουν σαν στολή ή κάτι τέτοιο. Την επόμενη μέρα μου αθλούμαι ατομικά, έρχομαι αρκετές φορές στο γήπεδό μας που το θεωρώ και δεύτερο σπίτι μου. Συγγνώμη, κανένα στην απόψη. Είμαστε τυχεροί γιατί εμάς το γήπεδο έχει και στίβο και τένις τα οποία επιτρέπονται. Και όλο αυτό το διάστημα, ας είμαστε ευγνώμονες και ας βάλουμε τους εαυτούς μας στην τυχερή κατηγορία των ανθρώπων που περνάνε την καραντίνα, διότι παίζουμε και εναλλακτικό αθλητισμό αυτή την περίοδο. Άλλοι δήμοι δεν επιτρέπουν στα γήπεδα των δικών τους. Εδώ πρέπει όμως να δώσουμε συγχαρητήρια και να εξάρουμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, τον Δήμαρχο και τον Οργανισμό Άκρησης, που σε συνεργασία με τα Σωματεία και τον Βουλιαγμένης και τον Αστέρα Βάρης έχουν διατηρήσει τα αθλητικά κέντρα ανοιχτά, με κανόνες, με χυμηλάτιση αυστηρή στην πόρτα, με μεγάλη προσοχή να μην δημιουργηθεί συγχρονισμός, καταγράφουν τα άτομα που μπαίνουν, τα άτομα που βγαίνουν, να τηρούνται οι αποστάσεις. Αυτή η τάξη που έχει καταφέρει και έχει διατηρήσει ο Δήμος στο αθλητικό κομμάτι αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πιστεύω ότι πέρα από τα πολλά έργα και την αναβάθμιση της περιοχής, το καλύτερο που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή είναι ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο δίνει μια ψυχική διέξοδο σε όλους τους δημότες της. Το είδα και εγώ σας έξω όταν ήρθατε στο κήπεδο, πόσος κόσμος αθλείται, όχι με συγχρονισμό, με ασφάλεια, σε ένα αθλητικό κέντρο στο Λίδι. Ακριβώς αυτό, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό για εμάς που έχουμε μια αθλητική παιδεία και θέλουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι, να υπάρχουν χώροι σαν αυτόν εδώ πέρα που το είδα και μόνο σας και σαν περιβάλλον πόσο φανταστικό είναι, μέσα στο πράσινο. Για να συνεχίσω, αθλούμαι ατομικά, εναλλακτική άθληση όπως είπε ο κότς, προσπαθούμε να παίξουμε λίγο τέρσο γιατί είμαι κανένα ταλέντο, αλλά ίσα για να περάσει ο χρόνος μας. Και να ξεφύγεις. Και να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Κότς, να μου πεις τώρα και δύο λόγια έτσι για τα τμήματα υποδομής. Πόσα παιδιά είναι στην Ακαδημία της Βουλιαγμένης? Η Ακαδημία της Βουλιαγμένης. Και να μου αναφέρεις και τους προπονητές που είναι στην Ακαδημία. Η Ακαδημία της Βουλιαγμένης αυτή τη στιγμή εκπαιδεύει παιδιά 6 έως 17 ετών, γιατί μετά τα 17 είναι στην αντρική ομάδα τα παιδιά. Απαρτίζεται από το μέγιστο που μπορούμε να απασχολήσουμε ποιοτικά. Έχουμε διαθέτουμε 180 παιδιά. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτόν τον αριθμό και ίσως να αυξήσουμε λίγο. Παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε ποιητική δουλειά δεδομένου του φυσικού χλωτάδικα. Είναι συγκεκριμένες οι ώρες που μπορούμε να προπονηθούμε και με την αντρική ομάδα και τα τμήματα υποδομής. Οπότε είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και από τον αριθμό και από την ποιότητα. Έχουμε επιλέξει προπονητές, ο κ. Σαπίδης, βασικά ο τεχνικός διευθυντής, σε συνεργασία με τον κ. Σαλανίδη και τους δύο υπεύθυνους του ποδοσφαίρου, τον κ. Πέτα και τον κ. Νικολάου. Έχουμε επιλέξει προπονητές παιδαγωγούς πρώτα. Όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό, ρίξανε το βάρος όταν μας επιλέξανε και μας επιμορφώσαν, γιατί ήδη καλύψανε τα σεμινάρια μας και τις σχολές μας. Είμαστε όλοι προπονητές UEFA. Στις μικρότερες ηλικίες έχουμε το UEFA-D και το UEFA-C. Στην αντρική ομάδα που είμαι εγώ έχω το UEFA-B. Αυτό ήταν το βάρος τους όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ήρξαν όλο το βάρος να επιλέξουν προπονητές διπλωμάτων UEFA σχολών και να τους επιμορφώνουν συνέχεια. Μας προγραμματίζουν σεμινάρια στα οποία συνεχώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις πάνω στο ποδόσφαιρο. Και το άλλο κομμάτι, το εξαγωνιστικό, αφορά ότι
με πολύ προσεκτικά επιλέξαμε ανθρώπους παιδαγωγούς, διότι η φιλοσοφία τους είναι και η φιλοσοφία του συλλόγου. Συμφωνούμε όλοι ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό θα παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο και θα ζήσει από το ποδόσφαιρο. Οπότε η υποχρέωση μας είναι να ασχοληθούμε με όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά έχουν την ίδια αντιμετώπιση στην Ακαδημία τη δικιά μας, είτε είναι το super ταλέντο, είτε είναι ένα παιδάκι που, όπως λέμε, θέλει τον χρόνο του για να το βρει και να το στηρίξουμε. Έχουμε οικογενειακό κλίμα σε όλα τα τμήματα με την έννοια ότι προσπαθούμε να παρέχουμε τα συναισθήματα που παρέχει μια οικογένεια, γιατί κάποια παιδιά μπορεί στο σπίτι του να μην τα έχουν. Εδώ τα έχουν όλα αυτά. Και πραγματικά η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι όχι οι νίκες, η ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια της φορτώνησης και του αγώνα. Το χαμόγελο που έρχονται όλα τα παιδιά στην είσοδο και το χαμόγελο όταν φεύγουν. Έρχονται και φεύγουν ευχαριστημένα. Γίνεται βέβαια πολύ καλή δουλειά μέσα στο γήπεδο αγωνιστικά, διότι οι προπονητές έμπειροι όπως ο κύριος Μπαρβαλιάς που έχει την ευθύνη των τμήματων K12, K11, K10, K9, K8, K7 ως υπεύθυνος και συνεργάτες του, τον Γιώργο τον Τζακίρη, τον Δημήτρη τον Αγγελή και τον Κώστα τον Καβαλά, συγκροτούν μια πολύ καλή ομάδα σε αυτές τις ηλικίες, δεδομένου ότι τα παιδιά είναι νέα. Και ο Κώστας Βαβαλάς και ο Γιώργος Τσακίρης ξεκινάνε τώρα, το ψάχνουν πάρα πολύ, προσπαθούν κάθε μέρα να βελτιώνονται, έχουν πολύ καλή σχέση με τα μικρά παιδιά, γιατί είναι και αυτοί νέα παιδιά, αθλητικά, οι μικροί έχουν μια επαφή μαζί τους. Σε συνεργασία με τον κύριο Γιώργο Μπαρβαλιά, ο οποίος είναι τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο των υποδομών, είναι ένα κράμα προπονητικό πολύ καλό. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, στο K14 και στο K16, έχουμε τον κύριο Μιχάλη Πανούση, ο οποίος είναι ένας έμπειρος προπονητής, έχοντας δουλέψει και σε αντρικές ομάδες και σε τμήματα υποδομής πάρα πολλά χρόνια και συνεργάτης του κύριου Καπίτη στην αντρική ομάδα. Εξαιρετικός προπονητής, πολύ σωστός άνθρωπος, παιδαγωγός. Πολλά παιδιά που περάσαν από τα χέρια του και τώρα τους έχω και εγώ στην αντρική ομάδα. Μαζί τους έχουμε εκπονήσει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Δεδομένου ότι το K18 έχω την τεχνική ευθύνη εγώ με τον κύριο Καπίλου και είναι συγκοινωνούντα δοχεία με το αντρικό τμήμα, έχουμε εκπονήσει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, όπως είπαμε, με ένα πλάνο έτσι ώστε ασχολούμαστε σε μικρές ηλικίες πολύ με την ατομική βελτίωση, δεν δίνουμε το βάρος στο να έχουμε ανταγωνιστικά τμήματα. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με την ατομική βελτίωση και ψυχικά και τεχνικά και τακτικά, να έχουν στοιχεία σύγχρονο ποδοσφαιριστή όλα τα παιδιά για να μπορέσουμε σιγά σιγά να καλλιεργήσουμε στοιχεία ομαδικότητας και ανταγωνισμού στις μεγάλες ηλικίες και όλο αυτό να το βρούμε μπροστά μας στην αντρική ομάδα, ποδοσφαιριστές με χαρακτηριστικά που θέλουμε, να υπηρετήσουν το αγωνιστικό στυλ που δουλεύουμε στην προπόνηση και που προσπαθούμε να υπηρετήσουμε στα παιχνίδια. Βαγγέλη, μας παρουσίασες το ρόστερ. Θέλω να μου πεις και ποιος είναι το πειραχτήρι στην ομάδα, ποιος είναι αυτός που κάνει τις πλάκες, το κλίμα έτσι. Στα αποδυτήρια. Το πειραχτήρι με την καλή έννοια θα πω τον έναν από τους αγαπημένους μου συμπαίκτες και φίλο μου, πολύ καλό μου φίλο, τον Κυριάκο του Σαμαρέα, ένα παιδί που μάλιστα σήμερα γέννησε και την τρίτη κορούλα του. Του εύχομαι υγεία και να έχει πάντα τύχη στη ζωή. Είναι ένα παιδί που πραγματικά μέσα στα αποδυτήρια βοηθάει πάρα πολύ στη σχέση μεταξύ μας και δημιουργεί ένα πολύ καλό κλίμα. Και αν μου επιτρέπετε να πω και μια ερώτηση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκεσαι σε μια ομάδα που έχει τόσο οργανωμένες ακαδημίες με τόσο εξελικευμένους ανθρώπους σαν προπονητές. Αλλά είναι και μεγάλη ευθύνη σε εμάς γιατί πρέπει να γίνουμε σαν παίκτες της αντρικής ομάδας πρότυπο για αυτά τα παιδιά, πρέπει να έχουμε μια σωστή συμπεριφορά απέναντί τους για να τους δείξουμε ποιος είναι το σωστός δρόμος για να είναι σωστός άνθρωπος πρώτα απ' όλα και μετά από τους ευχαριστές. Βαγγέλη, δεν ακούει ο coach, ας είναι παρόν. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον Σωτήρη, έχεις παράπονα? Ο coach, που το έχω πει και κάτι δεν είναι ο βασικός λόγος που παρέχουμε φέτος στην ομάδα. Κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις το καλοκαίρι. Πριν κάνω την τελική μου συζήτηση με την ομάδα και τον κύριο Καπίρη για την ανανέωσή μου, μου έδωσε να καταλάβω το πλάνο του, μου έδωσε να καταλάβω πώς θέλει να παίξει αυτή η ομάδα και ποιος θέλει να είναι ο ρόλος μου μέσα σε αυτή.
Και πραγματικά μόνο τα καλύτερα έχω να πω και για το ταλέντο του σαν προπονητής, αλλά και για να σαν άνθρωπος. Σωτήρη, πώς είναι δηλαδή, η διοργάνωση του πρωταθλήματος, τα γήπεδα των άλλων ομάδων, είναι σε καλή κατάσταση? Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που τα γήπεδα ήταν επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα. Πλέον, πριν 3 χρόνια που άρχισε η αδειοδότηση των γηπέδων που ξαναελέγχθηκαν οι συνθήκες, έγιναν κάποιες βελτιώσεις. Βέβαια, οι ομάδες με τις μικρές δυνάμεις που έχουν δεν μπορούν να επέμβουν πολύ σε αυτό το τομέα. Είναι θέμα των Δήμων. Γιατί όλα είναι δημοτικά στάδια τα οποία παραχωρούνται στον τοπικό σύλλογο για χρήση. Εμείς, να πω για μια ακόμα φορά ότι είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε σε αυτό το Δήμο, γιατί και τα 3 στάδια της περιοχής είναι ένα καλύτερο από το άλλο. Στον Όμιλο, το δικό μας, την Ιψανά, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ το 90% των γηπέδων, σε πολύ καλή κατάσταση, όλα ανακατασκευάστηκαν. Οι ομάδες προσπαθούν και βελτιώνονται σε τομέα οργάνωσης και αυτό έχει να κάνει και με τους προπονητές, οι οποίοι πλέον ως εξειδικευμένοι και άνθρωποι που θέλουν να έχει δουλειά τους τα απαραίτητα για να πάει όπως πρέπει, θέτουν απαιτήσεις στους συλλόγους και όλα αυτά βελτιώνονται. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, οι οποίες μερικές φορές λίγο μας απογοητεύουν σε κάποια γήπεδα, σε κάποιες έδρες, σε κάποιες οργανωτικές συμπεριφορές. Εντάξει, αλλά είναι ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο αυτό το κομμάτι. Η εικόνα της διαιτησίας? Η διαιτησία. Δεν θέλω να τη σχολιάσω τη διαιτησία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση ποτέ να δικήσουν ή να βοηθήσουν κάποιον. Είναι αξιωματούχοι του αγώνα και πρέπει να τη σεβόμαστε και να τη θεωρούμε μια αστάθμητη παράμετρο, τίποτα άλλο. Μόνο κακό πιστεύω που μπορεί να κάνει και στη δουλειά τη δικιά μου σαν προπονητή και στο παικτών να ασχοληθούμε με την απόδοση της διαιτησίας. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τις δικές μας ατέλειες και τα δικά μας λάθη παρά το διαιτητή. Βαγγέλη, και τη δική σου γνώμη ως ποδοσφαιριστής για τα γήπεδα στην Ανατολική Αττική. Σίγουρα τα γήπεδα που παίζουμε σίγουρα δεν είναι το επίπεδο του αυτού που έχουμε εμείς. Απλώς βλέπουμε μεγάλη βελτίωση. Πολλές ανακατασκευές σε γήπεδα που παίξαμε πέρσι και πρόπερσι, ας πούμε. Συγκεκριμένα το κήπο της Λίγης Δροσιάς που παίξαμε το τελευταίο μυστική ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κήπο, το πλαστικό καινούργιο, ανακατασκευασμένο σε σχέση με αυτό που παίξαμε πρόπερσι, το οποίο ήταν παλιό γήπεδο με πολλές λακκούβες και πολλά και πολύ σκληρό. Χρειάζεται να ο κάθε Δήμος να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Ο δικός μας συγκεκριμένο ο Συμβουλικός αρκετές φορές έχει 3 φανταστικά γήπεδα και το δικό μας και της Βάρσης και της Μπούλας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και πρέπει να γίνει πρότυπο για τους υπόλοιπους Δήμους ώστε να ευχαριστούμε εμείς και τα εκτός έδρας παιχνίδια που παίζουμε, γιατί κάνουμε πολλές φορές μακρινό ταξίδι, μιλάμε για ένα εκτός έδρας παιχνίδι που θα κάνουμε μία ώρα να πάμε την ώρα να γυρίσουμε. Ας βρούμε ένα ωραίο γήπεδο, να ευχαριστούμε τον ποδόσφαιρο που έχει στα 90 λεπτά, που είναι ο κύριος λόγος που πάμε. Αυτό κάνει μια έκκληση προς όλους για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Οι φύλαθλοι έρχονται στο γήπεδο να δουν τη Βυλιαγμένη. Δεν μιλάω για τώρα λόγω του COVID που δεν είχε. Δεν επιτρεπόταν. Κι όμως φέτος παρατηρήσαμε το παράδοξο, ενώ δεν, με τη συγκεκριμένη πέρυσι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε απεριόριστο κόσμο. Δεν είχαμε. Φέτος είχαμε συγκεκριμένη δυνατότητα και ήταν πλήρης όλες οι θέσεις στην κερκίδα πάντα με αυτό, με τα 10 άτομα των φιλοξενούμενων και τα 20 των γηπεδούχων που μπορούσαμε να έχουμε και είχαμε τουλάχιστον 30 άτομα. Είναι παράδοξο για μας, γιατί πέρυσι δεν είχαμε ούτε τα 30 άτομα. Και αυτά τα άτομα που έρχονται πραγματικά έρχονται γιατί αγαπάνε την ομάδα και χαίρονται με αυτό που βλέπουν μέσα στο γήπεδο. Σωτήρη, τώρα έτσι να μου πεις την περίοδο που αγωνιζόσουν ως ποδοσφαιριστής,
ποια σεζόν ξεχωρίζεις. Μου ανέφερες πριν την άνοδο στην πίτα κατηγορία. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ακόμα το θυμάσαι, έτσι, σου έχει μείνει στη μνήμη? Είναι ένα παιχνίδι περισσότερο. Με τους πρώην συμπαίκτες, τους παλιούς σου συμπαίκτες. Βεβαίως. Αγωνιστικά, επειδή πάντα με τον εαυτό μου, για να μπορώ να είμαι σκληρός με τους άλλους, είμαι σκληρός με τον εαυτό μου αγωνιστικά, δεν θεωρώ, ενώ αγαπούσα πολύ τον ποδόσφαιρο και έπαιξα πολλά χρόνια σε πολλά, και στα αθλητικά αλλά και εδώ, αρκετά παιχνίδια σαν τερματοφύλακας και στο αλφατοπικό και στο περιφερειακό. Θεωρώ ότι σαν ποδοσφαιριστής και σαν τερματοφύλακας, με βάση αυτά που θέλω από τον τερματοφύλακά μου, δεν ήμουν σε ταλέντο κάτι σπουδαίο. Ωστόσο, πιστεύω ότι ήμουν συνεπής, το αγαπούσα και ευχαριστήθηκα και δόξα τω Θεώ συνεργάστηκα με ανθρώπους που το εκτιμήσανε και πήρα πολλά παιχνίδια και ευχαριστήθηκα το ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Θεωρώ ότι σαν ποδοσφαιριστής δεν ήμουν κάτι σπουδαίο. Βέβαια, εδώ στην ομάδα έδωσα το 101% τα χρόνια που αγωνίστηκα στην Βηλιαγμένη και τη χρονιά μάλιστα που ανεβήκαμε. Ήμασταν δύο τερματοφύλακες και έτυχε σε ένα από τα σημαντικά παιχνίδια να είναι τραυματίας ο άλλος και να ήμουν μόνος μου. Σε αυτό το παιχνίδι, ερχόμενος εδώ, είχα ένα ατύχημα με τη μηχανή και αναγκάστηκα να παίξω λίγο τραυματίας και παραδόξως έκανα το καλύτερο παιχνίδι που έχω κάνει σαν τερματοφύλακας και κερδίσαμε και 1-0 και φτάσαμε στο τελευταίο παιχνίδι μετά να διεκδικήσουμε την άνοδο που μας ξεκόλλησε από μια κατηγορία που είναι. Δεν θα την πω αντιποδοσφαιρική, θα την πω πολύ δύσκολη ποδοσφαιρικά. Είχαμε καλές ομάδες όλες τις χρονιές που ήμουν εδώ, δουλεύαμε πολύ καλά. Όλοι οι προπονητές ξέραν τι ζητάνε, είχαν πλάνο. Πολύ δύσκολη ποδοσφαιρικά η γάμα κατηγορία. Δύσκολη ποδοσφαιρικά. Βαγγέλη, εκτός από Βουλιαγμένη, ποια άλλη ομάδα έτσι υποστηρίζεις? Την με το επαγγελματικό ποδοσφαίρο. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ είμαι φανατικός οπαδός της ομάδας του τόπου καταγωγής μου, της ΑΕΛ, της Λάρισσας, η οποία Λάρισσα δεν τα πάει πάρα πολύ καλά στο φετινό πρωτάθλημα και γενικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν κάποια διοικητικά προβλήματα, κάποιος διεθαρμός στην ομάδα, αλλά εντάξει, δεν τις πάρουν να συζητήσουν όλα αυτά το πράγμα. Είμαι πολύ φανατικός οπαδός και λατρεύω αυτή την ομάδα, την αγαπάμε στην καρδιά μου. Έχεις κάποια πρότυπα αμυντικών, Έλληνες και ξένους? Θαυμάζεις κάποιους? Κοιτάξτε, εμένα ο αγαπημένος μου αμυντικός και πάντα πρότυπο όταν έπαιζε και τον παρακολουθούσα μικρότερος ήταν ο Τζον Τέρι, ο Άγγλος αμυντικός της Τσέλσι, θέλησης της ομάδας και αρχηγός. Αυτός ήταν το μόνο πρότυπο μου στη θέση μου. Τώρα σίγουρα είναι και πρώτοι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές που παραπάω και ξεχωρίζω, παίζω σε άλλες θέσεις όμως, εντάξει. Όπως ο Μέση, ο Ρονάλντο. Ξένα πρωταθλήματα παρακολουθείς, υποστηρίζεις? Το αγαπημένο μου πρωτάθλημα είναι το αγγλικό και αυτό παρακολουθώ συνέχεια. Με αγαπημένη μου ομάδα είναι η Chelsea. Αυτά. Όπως βλέπετε, η ομάδα μου δεν τα πάει πολύ καλά φέτος, στα μπλε πάντως η Chelsea, στα μπλε και... και μια που ανέφερε στους δύο, το Μέση και το Ρονάλντο. Ποιος είναι ο καλύτερος, θεωρείς εσύ? Εντάξει, όταν φτάνουμε σε σημείο να συγκρίνουμε αυτούς τους δύο παίκτες, θεωρώ άδικο, άδικη τη σύγκριση, γιατί θα νικήσεις κάποιον, πάντα έχει το άλλος και... Αλλά εγώ προτιμώ τον Μέση, επειδή είναι πιο ποιοτικός τεχνικά αυτό. Αλλά και ο Ρονάλντο είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, φοβερός αθλητής και έχει πάει το ένα πιο μεγάλο το άλλο. Βέβαια, έχω μια προτίμηση στο Μέση. Στο Μέση. Κόουτς, εσύ ως τερματοφύλακας που ήσουν, ποιους τερματοφύλακες, το Σουμάχερ, ποιους είχες έτσι σαν πρότυπο? Εγώ ζήλεψα πάρα πολύ με την καλή έννοια τον Όλιβερ Κάν για την ψυχραιμία και τη σταθερότητά του και όλο αυτό που έδινε στην ομάδα του, όχι μόνο αγωνιστικά, και σαν προσωπικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ένας Έλληνας τερματοφύλακας το έκανε πάρα πολύ αυτό, ο Αντώνης Νικοπολίδης, ήταν μια προσωπικότητα τεράστια μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι πολύ ελκυστικό για μένα για τη θέση του τερματοφύλακα. Τώρα βέβαια όλοι οι τερματοφύλακες αυτή η θέση εξελίσσεται καθημερινά, έχει άλλες απαιτήσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Χρειάζονται τερματοφύλακες να μπορούν να χτίσουν την επίθεση από πίσω με καλά πόδια, είναι ο πρώτος δημιουργικός παίκτης. Κάθε χρόνο κάποιος
Να έχεις όμως και καλούς αμυντικούς όπως το Βαγγέλη. Σίγουρα. Για να παίξει ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι ελκυστικό και σ' αρέσει, πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία πάντα. Εμένα μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο που τη φιλοσοφία τη Λίβερπουλ και του Κλοπ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το ελκυστικό ποδόσφαιρο που πάει να παίξουν. Όχι στο ότι θα σε αεραστηνικό μπορεί να δει αυτό το ποδόσφαιρο και αυτό το επίπεδο. Άρα θα έχετε κόντρα έτσι, Λίβερπουλ Chelsea όταν. Θες τον Βαντάικο, όμως, για να κρίσει. Εντάξει, είναι ανάλογα από την οπτική την οποία βλέπεις ένα παιχνίδι, τέλος πάντων. Η Λίβερπουλ πιστεύω ότι είναι και, και την ημέρα που θα χάσει και στην κακή της ημέρα θα έχει ευχαριστηθεί το ποδόσφαιρο, σαν διαδικασία όλη, σαν ατμόσφαιρα. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια ατμόσφαιρα γιορτής. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι και δεν πρέπει να το ξεχνάμε να στεκόμαστε μόνο στο αποτέλεσμα. Όταν πας να παίξεις ένα παιχνίδι, είτε ποδόσφαιρο είτε το οτιδήποτε, παίρνεις για να κερδίσεις ή για να χάσεις. Αν δεν ευχαριστηθεί στην όλη διαδικασία, δεν έχει συμμετάξει και σε ένα παιχνίδι, έχει συμμετάξει σε κάτι άλλο. Βαγγέλη, μια που ανέφερε και τη Λίβερπουλ και την Τζέλτ, είναι ομάδες με φιλάθλους. Πώς είναι να παίζετε χωρίς την παρουσία φιλάθλων? Μιλάω και για τα τελευταία παιχνίδια. Για έναν παίκτη να μην μπορεί να πανηγυρίσει έστω και τους δικούς του ανθρώπους, έτσι, τους φίλους του, τα μέλη της οικογένειάς του. Λάθος. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το όλο το συνέστημα που σου δίνει η χαρά, η λύπη, όταν χάνεις, δηλαδή ο εκνευρισμός. Το να παίζεις χωρίς φιλάθλους είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, στο δικό μας επίπεδο, όχι ότι είχαμε ποτέ τις γεμάτες κερκίδες, αλλά πάντα να έχεις τους δικούς σου ανθρώπους και να τους βλέπεις να σε υποστηρίζουν και να το κραυγάζουν για σένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σου δίνει όθηση να παίξει και να παίξει καλύτερα και να το ευχαριστηθείς περισσότερο. Σωτήρη, ταλέντα υπάρχουν στη Βουλιαγμένη. Μπορούν δηλαδή αύριο μεθαύριο με τη δουλειά να παίξουν σε ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Ταλέντα υπάρχουν παντού. Το θέμα είναι να υπάρχει τεχνογνωσία για την ανίγνευσή τους, τη σωστή δουλειά, τη μεθοδική, τη στήριξη για να εξελιχθούν. Εδώ πέρα το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτήν την ομάδα, αν υπάρχει ένα ταλέντο, θα έχει σίγουρα μεγάλες πιθανότητες να προχωρήσει και να πάρει τις ευκαιρίες που πρέπει. Το κάνουμε με μεγάλη γενναιοδορία και πολύ χαρά σε όλα τα παιδιά των Ακαδημιών. Είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο στην περιοχή. Είναι πάρα πολλά ταλαντούχα παιδιά και έχουμε κάποια τμήματα πάρα πολύ ανταγωνιστικά που ξεχωρίζουν και στα πρωταθλήματα της Ψανά και σε ειδικά τουρνουά τα οποία συμμετέχουν. Βέβαια, σε αυτή την ηλικία περισσότερο εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε ανθρώπους και όλο το πακέτο του ποδοσφαιριστή, γιατί θεωρούμε ταλέντο ένα παιδί που εκτός από να παίζει καλό ποδόσφαιρο εκπροσωπεί σωστά το σύλλογο και στις άλλες δραστηριότητες της ζωής του. Είναι σωστός άνθρωπος, έρχεται εδώ και παίρνει κάποιους κανόνες ποινικοποίησης βασικούς που τους βγάζει έξω στις αναστροφές με τους άλλους ανθρώπους και ανεβάζει το επίπεδο. Μαθαίνει να συνεργάζεται, μαθαίνει να υπακούει, μαθαίνει να συμπεριφέρεται, να έχει περιβαλλοντολογική συνείδηση, να σέβεται τον χώρο στον οποίο δουλεύει. Όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά σε μια ακαδημία εκτός από να εστιάζουμε στο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Και είναι και μέρος της φιλοσοφίας μας. Ωραία. Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα του αρχηγού της Βουλιαγμένης, του Βαγγέλη Κουκουνασούλη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής? Εγώ συνιστώ σε όλους υπομονή. Πρώτα απ' όλα να είναι όλοι υγιείς και σωματικά και ψυχικά και οι οικογένειές τους. Να είναι για τους συνιστώ υπομονή και κάποια στιγμή να επιστρέψουμε όλοι στα γήπεδα να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και να ασχοληθούμε με αυτό που θέλουμε. Κότς, και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του Σωτήρη Κατράνα, του προπονητή της Βουλιαγμένης. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήρθε η καταστροφή, δεν είμαστε αυτοί που αντιμετωπίζουν τη διακοπή και τη δύσκολη φετινή και περσινή σεζόν λόγω του κορονοϊού, ότι καταστρέφεται το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και. Θεωρώ ότι είναι μια περίοδος με πάρα πολύ αρνητικά πράγματα και πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες διαμορφών για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ωστόσο, είναι μια περίοδος που έχει αρκετά καλά και για τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή και για τον άνθρωπο γενικότερα. Εγώ συνιστώ σε όλο τον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου να κρατήσει τα καλά από όλη αυτή τη δοκιμασία
και όταν επιστρέψουμε μέσα στο γήπεδο να εκτιμάμε την κάθε στιγμή που θα βρεθούμε μέσα στο γήπεδο, να το ευχαριστιόμαστε περισσότερο, με μεγαλύτερη ιδιοτέλεια και προσήλωση στο στόχο και στο συμπαίκτη, και όλο αυτό να μας δώσει ένα μήνυμα ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ακόμα και αυτή την περίπτωση, τη σημερινή μέρα και την αυριανή, και μέχρι να περάσει όλη η απαγόρευση, να μην λέμε να περάσει την υπομονή, να βρούμε έναν άλλο στόχο και αθλητικό και προσωπικό, και να προσπαθούμε να τον υπηρετήσουμε και να βγούμε από αυτή την απαγόρευση της συναναστροφής, να έχουμε κερδίσει κάτι σαν άνθρωποι. Και ποδοσφαιρικά και σαν άνθρωποι σε άλλους τομείς. Όλο αυτό θα μας δώσει μια άλλη δυναμική να δούμε λίγο θετικά τα πράγματα. Με το να λέμε κάθε μέρα ότι καταστρέφεται το αριστερικό ποδόσφαιρο και να αμφισβητούμε τους ειδικούς, νομίζω ότι μόνο αρνητική ενέργεια βγάζουμε. Ωραία. Κάτι άλλο έτσι θα θέλατε να πείτε που δεν το αναφέραμε? Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή να έρθετε στο γήπεδο μας, τόσο μακριά. Να συζητήσουμε, να ακούσετε τους προβληματισμούς μας, να δείτε τις εγκαταστάσεις μας, να ακούσετε τη φιλοσοφία μας. Και μακάρι να ξανααρχίσει το ποτάμι, να τα πούμε. Δυστυχώς λίγο μας λυπεί το γεγονός ότι μιλάμε θεωρητικά μόνο και δεν υπάρχει δράση, γιατί ωραία τα λόγια και ωραία όλα αυτά, αλλά ο καθρέφτης είναι το γήπεδο και το γήπεδο είναι αυτό που μας δίνει τη μεγάλη διεκτική ικανοποίηση. Ας ευχηθούμε την επόμενη φορά να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικά πράγματα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε.